Καλό απόγευμα και καλώς ορίσατε ξανά κοντά μας στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Σκοπός της εκπομπής είναι όπως και σήμερα να γνωρίζουμε πάντα κουζίνες από τρίτες χώρες και να έρθουμε κοντά στους ανθρώπους που προέρχονται από τη χώρα εκείνη και διαμένουν στην Κύπρο. Καλό απόγευμα, σεφ μου. Καλό απόγευμα, Αδριανή. Και σε όλες τις φορές που παρακολουθούν. Σήμερα θα κάνουμε έτσι μια διαφορετική κουζίνα. Πάντα κάνουμε διαφορετικές κουζίνες. Αλλά σε μια συγκεκριμένα πολύ διαφορετική. Δεν έχω ξανά μια εμπειρία με τη ρωσική κουζίνα. Καλό απόγευμα, Αλιώνα μου. Καλό απόγευμα και με την σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρόσκληση. Θεωρώ πως αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο λαούς. Ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό το όπως το είπες. Πολύ ωραίο. Όπως το είπες. Σήμερα έχουμε έτσι μια μεικτή οικογένεια. Έχουμε τον αρβωνιαστικό σου, τον κύριο Αντώνη, και το γιο σου, τον Στέφανο. Στέφανε, μου πας σχολείο από ό,τι ξέρω. Ναι, πηγαίνω σχολείο. Πηγαίνω και σε ρωσόφωνο σχολείο. Δίνω εξετάσεις την άνοιξη. Τι εξετάσεις δίνεις? Δίνω εξετάσεις ρωσικών, που έχει μέσα γεωγραφία, μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικά ρωσικά. Θεωρώ ότι θα χρειαστώ και τις δύο γλώσσες, επειδή όταν πηγαίνω Ρωσία δεν νιώθω ξένος και μπορώ να μιλήσω ελεύθερα με... Τους συγγενείς σου, τους φίλους σου. Με τους συγγενείς μου, ναι, με τους φίλους μου. Άρα έχεις δύο πολύ όμορφα σπίτια, ένα στη Ρωσία και ένα στην Κύπρο. Ναι. Εσύ, Αντώνη. Εντάξει. Εγώ, όσον αφορά τα ρωσικά, εντάξει, μπορώ να πω ότι είμαι μαθητής ρωσικό. Έχω και εγώ εξετάσεις τον Ιούνιο. Εντάξει. Μαθαίνετε έτσι, έχετε μαθήματα στο σπίτι περί μαγειρικής, να υποθέσω. Περί μαγειρικής, ναι, έχουμε, γνωρίζω και εγώ την κουζίνα. Φτιάχνετε και εσείς κάτι, μόνο γεύεστε μάλλον τα πιάτα. Απλά τα γεύομαι. Αγαπημένο σας πιάτο που φτιάχνει η Αλιώνα. Οι σούπες είναι το γενικά, μπορσ, που είναι η πιο γνωστή σούπα και γενικά σούπες λαχανικών είναι τα πιο γνωστά. Τα υπόλοιπα όσον αφορά την κουζίνα που έχουμε στο σπίτι είναι κλασική κοινή κουζίνα. Πολύ όμορφα, τέλεια. Άρα σήμερα τι θα φτιάξουμε? Γι' αυτό σήμερα θα φτιάξουμε, Αλιώνα, μια σούπα μανιταριών. Ναι. Και θα φτιάξουμε και κρέπες του τσάρου, λέει. Ναι. Τώρα... Ποιες είναι οι κρέπες του τσάρου? Οι κρέπες του τσάρου βασικά είναι κρέπες με χαβιάρι. Είτε κόκκινο είτε μαύρο, εξαρτάται από το γούστο. Μάλιστα. Όπως γουστάρει ο καθένας. Εμείς επιλέξαμε το μαύρο χαβιάρι, αλλά όπως σας το έχω αναφέρει, μπορείτε να τρώτε κρέπες και με κόκκινο και με μαύρο χαβιάρι. Έχει διαφορά στη γεύση, δηλαδή το κόκκινο από το ναι, ναι, ναι. Έχει διαφορά και στην γεύση και στην τιμή. Σωστό. Και στην τιμή, βέβαια. Τέλος πάντων, εμείς θα δώσουμε την ιδέα να μπει και πέρα. Φαντάζομαι και η Λόνα θα μας πει αρκετά πράγματα αργότερα. Ναι. Λοιπόν, τι λες, να αρχίσουμε? Ναι. Θα δούμε πρώτα στα δικά μας. Ναι. Τι χρειαζόμαστε. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά, να φτιάξουμε τη σούπα πρώτα, αυτή που χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γίνει. Ναι. Πάμε να δούμε φυσικά τα υλικά πρώτα, τι θα χρειαστούμε για την σούπα μανιταριό. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι μπιζέλια. Τα μπιζέλια όμως θα τα διευκρινίσουμε μετά, γιατί ίσως είναι κάτι άλλο που βλέπουμε εδώ. Ναι. Θα το δούμε. Δύο λίτρα νερό για να ψηθούν όλα αυτά. Δύο μέτριες πατάτες, ένα μέτριο καρότο, ένα μέτριο κρεμμύδι, 300 γραμμάρια μανιτάρια, τρεις κουταλιές σούπα ελαιόλαδο, ένα φύλλο δάφνης, αλάτι και πιπέρι. Αυτά ακριβώς είναι τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε. Φυσικά ακριβώς η ποσότητα που θα κάνουμε θα είναι μια σχετική, αλλά η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια. Η κάθε μία νοικοκυρά έχει το δικό της μυστικό, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτή τη φτιάχνετε παραδοσιακά? Όχι, είναι απλά μια σούπα καθημερινότητας, την οποία απολαμβάνουμε. Απολαμβάνετε. Ναι. Ενώ οι κρέπες που θα φτιάξουμε είναι, όσο γνωρίζω, από το φεστιβάλ Μάσλενιτς. Ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει να κάνει με εβδομάδα που κρέπες. Ναι, ακριβώς. Μάσλενιτς είναι ένα φεστιβάλ. Γιορτάζουμε Μάσλενιτς την τελευταία εβδομάδα πριν να μπούμε στην νηστεία του Πάσχα. Και αυτή η εβδομάδα έχει αρκετές παραδόσεις. Για παράδειγμα, μία μέρα
Η πεσιρά φτιάχνει κρέπες για τον γαμπρό της. Άλλη μέρα η νύφη κάνει κρέπες για την πεσιρά της, να την καλοπιάσει λιγάκι, ξέρετε. Okay. Την Κυριακή πριν από την νηστεία ζητάμε συγγνώμη και έτσι με καθαρές σκέψεις μπαίνουμε στην νηστεία. Η μητέρα σου έχει φτιάξει κρέπες τότε στον Αντώνη. Ακόμη, ακόμη θα παντρευτεί και μετά θα του φτιάξει. Βλέπουμε τα καλοκαίρια, δυστυχώς. Άρα το καλοκαίρι θα του φτιάξει μάλλον. Ναι, πάντοτε. Εννοείται. Το φτιάχνει συνάχεια. Εννοείται. Ωραία. Αυτό φυσικά, επειδή έχει γίνει, φαίνεται ότι είναι στο μυαλό και στην παράδοση, αυτό πολλές φορές φαίνεται τυπικό. Η ουσία να φτιάχνει άλλη μέρα. Έτσι, και όχι για την ημέρα. Ωραία. Λοιπόν, Αλιώνα, πάμε να φτιάξουμε τη σούπα. Ναι, είμαι πανέτοιμη. Εσύ είσαστε έτοιμο. Εδώ, εγώ είμαι φούλε έτοιμο. Τώρα, εγώ θα μαγειρέψω εσύ ή θα μαγειρέψω μαζί, τέλο πάντων. Λοιπόν, ήδη στην κατσαρόλα βάλαμε τα μπιζέλια, όπω μου τα είπε, αλλά στην ουσία εγώ θα το έλεγα φάβα ή λουβάνα. Λουβάνα, έτσι, λουβάνα. Ναι. Έτσι, καλύτερα το πούμε και το έχουμε βάλει στη φωτιά να ψηθεί. Φυσικά το φουσκώσαμε από την προηγούμενη μέρα. Ακριβώς, ναι. Για να μαλακώσει. Να μαλακώσει, ακριβώς. Mm-hmm. Και το βάλαμε στη φωτιά με νερό. Τα δύο λίτρα που γράψαμε είναι σχετικό, απλά και μόνο για να ψηθεί σιγά-σιγά. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί που χρειάζεται να προσθέσουμε, θα προσθέσουμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Και ήδη την φέραμε σε ένα σημείο το οποίο μάλλον έχει ψηθεί, έχει μαλακώσει. Είναι πολύ καλό έτσι. Σημείο, ναι. Έτσι αλλιώς θα πολιτοποιηθεί μετά, έτσι. Ναι. Άρα θα πρέπει να το ψήσουμε. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο βήμα τώρα. Τι κάνουμε, Αλιώνα? Το επόμενο βήμα πρέπει να κόψουμε τις πατάτες μας σε όμορφες φέτες. Θα ήθελα να τονίσουμε ότι πρέπει να τα κόψουμε όλα όμορφα και ωραία. Να έχει και η σούπα μας πιο ξεχωριστή γεύση. Σωστό. Όταν εννοείς φέτες, ίσως λες μικρά κομματάκια. Μικρά κομματάκια. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ, αν κάνω αυτές τις κινήσεις τώρα. Έτσι. Ναι. Λέω τώρα. Ναι. Λεπτές φέτες. Ναι. Έτσι. Και μετά, μάλλον μικρά κομματάκια θα το κάνεις. Μικρά κομματάκια. Έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε έτσι. Τι λες. Ναι. Και μετά μικρά κομματάκια. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Σίγουρα. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Απλά, όπως μου το περιέγραψες, έτσι σκέφτηκα. Λέω και μήπως εννοούμε καμιά φορά άλλα πράγματα. Άρα, εμείς το θέλουμε έτσι για ποιο σκοπό, για να ψηθεί πιο γρήγορα. Ακριβώς, να ψήσουν πιο γρήγορα, να λιώσουν βασικά και να δώσουν αυτή την όμορφη γεύση βελουτέ στην mm-hmm. σούπα. Να είναι πιο ευχάριστη. Άρα, εντάξει, και η πατάτα είναι ένα υλικό το οποίο δίνει πυκνότητα μέσα ακριβώς, στη σούπα. Ακριβώς, πυκνότητα. Άρα είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να είναι μέσα σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αλεύρια και όλα αυτά, είναι ένα υλικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και από ό,τι ξέρω, Αλιώνα μου, η πατάτα είναι κάτι που χρησιμοποιείται στη ρωσική κουζίνα, πολύ, σε πολλές συνταγές. Πολύ. Λοιπόν, ναι, να το ρίξουμε μέσα τώρα, Αλιώνα. Ναι. Ωραία. Ωραία, το ρίχνουμε μέσα. Θέλουμε κι άλλη. Εσύ αυτή η ποσότητα είναι αρκετή, είναι πιστεύω. Αρκετή mm. για την ποσότητα που κάνουμε εμείς τώρα εδώ. Να. Άρα αντιλαμβάνεστε. Να φυσικά, Λιώνα, θα πω ότι αν βάλουμε μεγαλύτερα κομμάτια μέσα, πάλι θα περιμένουμε να ψηθεί απλά. Ακριβώς. Ένα λαχανικό το οποίο είναι σκληρό είναι το καρότο και αυτό θέλει. Άρα και αυτό πρέπει να μπει γρήγορα μέσα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο φαντάζομαι θα κάνουμε και το καρότο. Λοιπόν, θα σε αφήνω να τα κόψεις, αλλά νομίζω σε βοηθήσω λίγο. Ναι, μ' άρεσε. Ναι. Εσύ επιβλέπεις, νομίζω, Αλιώνα μου. Εσύ βλέπεις το πλάτη γίνεται. Σήμερα είμαι καλή μάγισσα, νομίζω, σε αυτή την κουζίνα χωρίς σύνορα. Εσύ στο σπίτι κάνεις αυτή τη διαδικασία, νομίζω. Ναι, πάντοτε, κάθε μέρα. Κάθε μεσημέρι υπάρχει μια ζεστή σούπα στο σπίτι, επειδή. Χειμώνα καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι πιο σπάνια. Όχι στην Κύπρο. Στην Ρωσία υπάρχει σούπα στο τραπέζι ακόμα και το καλοκαίρι. Με αυτό το γεγονός εκπλάγει και ακόμα και ο Αντώνης. Ήταν... Μιλάμε όμως η Ρωσία, πόση θερμοκρασία έχει το καλοκαίρι. Ναι, εγώ είμαι από τη Νότια Ρωσία. Οι θερμοκρασίες μας είναι περίπου 27, 28, 29 πάνω από το 0. Δεν φτάνουμε στους 40 όμως. Όχι, δεν φτάνει. Άρα μια σούπα ταιριάζει μάλλον και το μεσημέρι. Πολύ, πολύ ωραία, ναι. Και δεν έχουμε αυτή την υγρασία που έχουμε στην Κύπρο και υποφέρουμε αρκετές φορές το καλοκαίρι. Πάντως δεν εκπληκτεί αυτό που μου λες, γιατί. Κάποιους πελάτες στο εστιατόριο, το οποίο καλοκαίρι μήνα, 40 και βαθμούς, Αύγουστο μήνα να το πω έτσι, δύο σούπες μανιταριό. Και λέω, θα φάνε σούπα, μ' αρέσει και εμένα, αλλά θα φας μια κρύα σούπα να σου πω. Αλλά είναι γεγονός ότι έχεις δίκιο, φυσικά όπως μάθουμε, γιατί και εκεί είναι κρύα το κλίμα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ μέσα, Αλιώνα,
Το έχω βάλει εκεί. Να βάλω το τηγάνι πίσω. Ναι. Δεν μας χρειάζεται τώρα. Είναι πολύ συνηθισμένο για τους Ρώσους να ξεκινάνε το γεύμα τους από μια σούπα. Mm-hmm. Εξάλλου είναι και πάρα πολύ υγιεινό. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι κοπέλες καταφέρνουν και διατηρούν την σιλουέτα τους. Επειδή ξεκινάνε με την σούπα, χορταίνουν κατά κάποιο τρόπο. Γεμίζει το στομάχι. Ναι. Επειδή το πρόβλημα μας δυστυχώς είναι ότι τρώμε πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού. Ακριβώς. Μα όλα ξεκινούν από το φαγητό, μην ακούσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα ψήνονται. Φυσικά, ναι. Επειδή το μπιζέλι αυτό που λες, εδώ, το μπιζέλι αυτό που λες, Αλιώνα, είναι ότι, αλλά, είναι γεγονός ότι μπορούμε να το ψήσουμε μεν, αλλά παίρνει έτσι μια παχύρευστη μορφή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρχει πάντα ζουμί μέσα, για να μην πιάσει που κάτω. Ναι. Σωστά. Ναι. Άρα να βάλουμε λίγο νερό. Ακόμα πιστεύεις λίγο νερό. Ή όχι. Ναι, πιστεύω. Να το βλέπεις. Ναι. Ωραία. Να ρίξουμε ακόμα λίγο νεράκι μέσα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι και ζωμός όμως, έτσι είναι. Ωραία. Ναι. Για να δώσει περισσότερη γεύση, αν θέλετε, στο φαγητό. Άρα αυτή μπορεί να είναι από λαχανικά ή από κοτόπουλο. Κοτόπουλο, για παράδειγμα, ναι. Ωραία. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο μας βήμα είναι το κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι. Να κόψουμε το κρεμμυδάκι. Το θέλει ψηλό, χοντρό. Ψηλό. Mm-hmm. Όλο το κρεμμυδί αυτό. Όχι, μισό. Μισό. Ναι. Ωραία. Άρα εγώ το κάνω απλά. Στο τηγάνι μπορούμε να βάλουμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Ωραία. Για να τηγανίσουμε ελάχιστα το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Άρα βάζω τις 2 κουταλιές. Για να πέσει αυτή η γεύση του κρεμμυδιού. Ακριβώς, της Ινδονησίας, ναι, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ωραία. Να το ανάψουμε αρκετά καλά, ομολογώ. Έτσι, για να σοταριστεί εύκολα. Ακριβώς. Και μετά το κρεμμύδι, φαντάζομαι εδώ έχω τα μανιταράκια. Μόνο τα μανιταράκια. Ωραία. Mm-hmm. Άρα, βάλαμε τα λαχανικά μας πάνω, ψήνονται μεν. Μάλλον θέλω ακόμα λίγο τη θερμοκρασία εδώ. Ναι. Ψήνονται δε, να μαλακώσουν αρκετά. Mm-hmm. Ρίχνουμε μέσα, φαντάζομαι, και το σοταρισμένο κρεμμύδι. Και τα μανιταράκια. Ναι. Και τα μανιταράκια τα βάζουμε, αφήνουμε εκεί να ψηθούν. Αλάτι, πιπέρι, διορθώνουμε τη γεύση. Ναι. Πολτοποιούμε. Mm-hmm. Και η σούπα μας είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ εύκολη λύση για μια νοικοκυρά που πρέπει να φτιάξει μια σούπα μέσα σε μισή ώρα. Μάλιστα. Και να είναι φρέσκη, να περιμένει τα παιδιά της από το σχολείο. Σε μισή ώρα γίνεται. Σε μισή ώρα γίνεται. Σκεφτεί, όμως, προηγούμενη. Ακριβώς. Ναι. Προϋπολογισμός. Πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα, γιατί σίγουρα η επόμενη μέρα πρέπει να οργανωθούμε το τι θα φτιάξουμε. Μα αυτή η σούπα τρώγεται και την επόμενη μέρα. Νοείται, μπορεί να την βάλετε στο ψυγείο και πολύ άνετα την επόμενη μέρα φτιάχνετε κύριο πιάτο και η σούπα είναι έτοιμη. Βέβαια. Ναι. Και λίγα ψωμάκια κρουτών μέσα. Ακριβώς, και εκεί γεμίζουμε το στομάχι, βάζουμε τα κιλά μας και τελείωσε. Ωραία. Λοιπόν, πες μου, Αλιώνα, τώρα, επειδή θα κάνουμε τη σούπα μας μια χαρά, τις κρέμες του τσάρου θα τις πούμε αργότερα. Ας το πούμε, αν θα έλεγα ότι θα πάω στη Ρωσία και θα έβρισκα διαλύοντα στο σπίτι, όπως ο Αντώνης, ας πούμε, σκέφτηκε κάτι το πολύ παραδοσιακό. Ποια είναι η παραδοσιακή σούπα ή ποιες είναι οι παραδοσιακές σούπες που υπάρχουν? Σούπες. Η ποιότητα παραδοσιακή είναι η σούπα μπόρς. Λέγεται ΣΥ επίσης. Mm-hmm. Υπάρχουν 2 ονομασίες. Αυτό διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ονομασία. Θα έλεγα ναι. Αλλιώς μου η μπόρση νομίζω είναι από ντομάτα που φτιάχνετε, ή πώς ακριβώς? Ναι, και το ΣΥ από το ντομάτα, απλά έχει πιο λίγη ποσότητα. Είναι λιγότερο κόκκινη η σούπα ΣΥ. Και επίσης υπάρχει μια κρύα σούπα η οποία τρώγεται το παντζάρι, καλοκαίρι. Πώς γίνεται? Ναι, βάζεις παντζάρι πάλι. Ναι. Αλλά το παντζάρι έχει 2 χρώματα. Έχει πιο έντονο κόκκινο και έχει το δεύτερο που είναι έτσι λιγότερο κόκκινο. Mm-hmm. Άρα για το ΣΥ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παντζάρι, το οποίο δεν είναι τόσο έντονο κόκκινο. Mm-hmm. Ενώ για το μπορτς πιο έντονο κόκκινο. Βασικά το βασικό χαρακτηριστικό της μπορτς είναι το παντζάρι. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπαίνουν πάρα πολλά λαχανικά μέσα στο μπορτς και γι' αυτό η σούπα είναι τόσο πλούσια. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι αρκετές φορές τρώνε άλλη σούπα, κρύα σούπα, η οποία ονομάζεται οκρόσκα. Οκρόσκα. Ναι, ονομάζεται οκρόσκα. Κρόσκα σημαίνει βασικά ψίχουλα. Δηλαδή ψίχουλα φτιάχνεις την σούπα. Ναι. Σούπες είναι άπειρες. Αλλά ξέρω ότι είναι μεγάλη χώρα και η Ρωσία έχει πάρα πολλές συνταγές, όπως όλες οι μεγάλες χώρες, και από περιοχή σε περιοχή αλλάζει. Αλλά σίγουρα είναι ότι αυτά ένα μικρό δείγμα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έτσι είναι. Μια μικρή δοκιμή. Λοιπόν, ρίχνω το κρεμμύδι όμως για να αρχίσει να σοτάρεται. Ναι, το λάδι μας είναι έτοιμο. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς είστε νέοι άνθρωποι και όλα αυτά.
η μαγειρική έχει αλλάξει από το προηγούμενο καθεστώς, ας πούμε, όταν ήταν... Δυστυχώς, ναι. Έχουν αλλάξει ναι, οι τρόποι ναι. και ο τρόπος μαγειρέματος και τα υλικά και όλα αυτά, φαντάζομαι. Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τα οποία τα έφτιαχνα φυσικά πριν. Ναι. Απλά τώρα είναι πιο πολύ. Τα βλέπετε πιο συχνά, ας πούμε, αυτά πράγματα. Okay. Είναι πράγματα που πρέπει να τα ρωτήσουμε, τα μάθουμε. Δεν γίνεται. Όταν δεν ζει σε μια χώρα, προσπαθείς να μάθεις όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Έτσι. Εντάξει, η ζωή μας έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη από αυτό που ήταν πριν. Ο ρυθμός της ζωής. Δυστυχώς. Οι κυρίες πολλές φορές δεν έχουν χρόνο να μαγειρέψουν στο σπίτι. Μπαίνουν και τα fast food και έτοιμα φαγητά. Δυστυχώς, γι' αυτό είπα δυστυχώς. Ναι. Αλλά. Σε πιο μικρές πόλεις, όχι στην Μόσχα, όχι στην Αγία Πετρούπολη, εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες προσπαθούν να μαγειρεύουν στο σπίτι όσο πιο πολύ γίνεται. Μάλιστα. Ναι, έτσι... Ναι, ο σκοπός της γυναίκας στην Ρωσία είναι να φτιάξει ένα ζεστό σπίτι. Ένα ναι. σπίτι γεμάτο με όμορφες μυρωδιές. Όμορφες μυρωδιές. Ναι, σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο κύριος σκοπός. Και αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Είμαι σίγουρη πάντως. Ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μας που πρέπει να το κάνουμε πιο ωραίο, ναι. πιο εντυπωσιακό. Ναι. Γι' αυτό. Νιώθω ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της, αλλά ειδικά η Ρωσία νομίζω είναι κάτι το οποίο και εδώ να φτιάχναμε εκπομπές τώρα με φαγητά, φαγητά δεν θα διώνα ποτέ. Ναι, πιστεύω, ναι. Ωραία. Ναι. Την επόμενη φορά θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, ναι, εδώ τα, η σούπα μας σχεδόν είναι έτοιμη. Εκείνο, ναι. Αλιώνα, που θα φέρω εγώ τώρα εδώ όμως, είναι ένα μικρό κασαρολάκι, γιατί πιστεύω ότι εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε αυτό, λόγω του ότι εδώ είναι το ειδικό τηγάνι που μπαίνει εδώ, εντάξει. Γι' αυτό το σκοπό, γι' αυτό μόλις ζεσταθεί αυτό, θα ρίξουμε μέσα και το λάδι και το κρεμμύρι για το καφέ. Ναι. Έτσι. Κάντως σίγουρα τρώνε πολύ καλά και οι δύο άντρες στη ζωή σου σπίτι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα φάει μόνο το δικό σου πιάτο, ποιο είναι το αγαπημένο. Αλιώνα, μέχρι... Ναι, sorry. Εμένα μου αρέσει το πως, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σούπα, παρόλο που είναι δύσκολο να φτιαχτεί. Ποιο κυπριακό φαγητό σου αρέσει? Μακαρόνια, είμαι σίγουρη. Κόντεψα, εντάξει, κοντά ήμουν. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εκεί χαμηλώνω εδώ. Στο σπίτι μαγειρεύω αρκετά κυπριακά πιάτα και το παστίτσιο και τα μακαρόνια του φούρνου και τα κουπέπια και τα γενεστά και το ψητό. Μα δεν είναι μακριά από τη ζυγαριά. Δεν είναι, ακριβώς δεν είναι. Αυτό θα έλεγα. Για τα κουπέπια εσείς τι χρησιμοποιάτε? Τα φύλλα του... Για ποια τα? Για τα κουπέπια. Τι φύλλα χρησιμοποιάτε? Εντάξει, εμείς χρησιμοποιάτε το λάχανο, το κρατή. Ακριβώς, το λάχανο, ναι. Αλλά και, αυτό, και αυτά τα φύλλα έχουν πολύ ξεχωριστή γεύση. Αλλά να το ρίχνω τώρα μέσα αυτό, ναι. Ρίχνουμε το κρεμμύρι. Να ρωτήσω τον Αντώνη τι προτιμά, κουπέπια ή γκαλοψί, που είναι αντίστοιχο με τα κουπέπια. Τελευταία συγκεντρωθήκαμε σαν γκαλοψί. Παρόλο που... Έχουμε νικήσει σε αυτό το τομέα. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, το κάθε τι είναι να είναι καλομαγειρεμένο. Από εκεί και πέρα, τα υλικά είναι τα ίδια. Είναι ο τρόπος. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εδώ, Αλιώνα, θα ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια. Ναι, πολύ, πολύ ωραία. Βλέπεις, τα κόβω έτσι σε φέτες τώρα, γιατί μου είπες ότι θέλεις να κρατήσεις 2-3 για να το διακοσμήσω επάνω. Να διακοσμήσουμε, ναι. Και θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο μαϊντανό. Μαϊντανό. Θα το δούμε. Ναι. Να ρίξω αλάτι και πέρι, δεν θα ρίξεις. Ναι, αλάτι και πέρι. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που ξέρει για πόσο θα βάλει. Όμως, ναι. Ναι, μ' αρέσει η Αντώνη που κάνει έτσι, έτσι, αλλά πιστεύω στο σπίτι γεύεται και όλα αυτά. Λοιπόν, λίγο όχι, πιπέρι. Όχι, δεν πηγεύομαι. Τι, με το μυαλό, με ναι, το ξέρεις. Ναι, ναι. Αφήνω την φαντασία μου ελεύθερη και δημιουργώ στην κουζίνα. Μπράβο. Και αυτό. Άφημα. Ωραία. Τέλεια. Άρα, τα αφήνουμε εδώ να ψηθούν. Εδώ, τα μανιταράκια μας και αυτά έτσι να μαλακώσουν λίγο, γιατί έτσι κι αλλιώς. Θα ψηθούν εκεί, έτσι είναι. Νιώθετε την ερωτιά? Το βεβαίως, την ερωτιά, βέβαια, όλα. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε και εμείς να δούμε, Στέφανη, μάνα πάμε να δούμε και εμείς την ερωτιά. Ναι. Ωραία. Ελάτε να δείτε τα μανιταράκια μας. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι όλες οι μαγειρικές που έχουμε και όλος ο κόσμος, από Ρωσία, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τέλος πάντων, η κουζίνα είναι αυτό που δένει και την οικογένεια, αλλά και τον κόσμο όλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δεχτούμε πιο πολύ ακόμη. Λοιπόν, εδώ η Αλιώνα τώρα. Θα ρίξουμε στα μανιτάρια. Ναι, θα αφήσουμε λίγα έξω. Ένα-δύο. Έτσι να βάλω τα κομμάτια που δεν μου χρειάζονται και τα υπόλοιπα θα αφήσω πίσω. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα υλικά τα βάλαμε μέσα τώρα. Ακριβώς, ναι. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται, φαντάζομαι, και θα με ορθώσει, είναι ότι. Περιμένω να ψηθούν, να μαλακώσουν. Ναι, ναι, ακόμα λίγο, τα μανιτάρια ναι, βασικά. Γιατί το βασικό υλικό που θέλει ψήσιμο είναι λίγο, το. Ναι.
τα μπιν στη Λουβάνου, να το πούμε εμείς, έτσι εδώ ξέρουμε, που έχει ψηθεί ήδη. Άρα το καρότσι και η πατάτα. Τα υπόλοιπα ψήνονται πάνε εύκολα. Άρα τα αφήνω εκεί να σιγοβράζω μέχρι να το μαλακώσω. Και μετά θα πάμε το πλεντεράκι μας και θα πορτοποιήσουμε. Τώρα θα πάμε στις κρέπες του τσάρου. Ναι, είμαι έτοιμη. Λοιπόν, έλα εδώ να φτιάξουμε τις κρέπες, τουλάχιστον το μείγμα, και μετά θα το ψήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί, τι χρειαζόμαστε. Θα ξεκινήσουμε από το αλεύρι. Αλεύρι πρώτα μέσα. Ναι, ωραία. Να το ρίχνω στην κούπα. Γιατί αλεύρι, αφού... έτσι με έμαθα η μαγιαγιά. Λοιπόν, να πάει πρώτα όμως να δούμε τα υλικά, ναι, για να είμαστε σίγουροι. Ναι. Να δούμε τα υλικά, παιδιά, για τις κρέπες του τσάρου. Γιατί αν οι κρέπες της Αλιώνας είναι κάτι άλλο. Ενώ του τσάρου είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τα υλικά του κρέπες. Είναι όπως οι γνωστές κρέπες, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι νερό, ένα φλιτζάνι γάλα. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, ένα αυγό, αλάτι, τέσσερις κουταλιές σπασιλία, λίγο οτιδήποτε άλλο σπόρο, φαντάζομαι. Και αλεύρι όσον σηκώσει που λέμε, όσο πάρει. Επιπλέον χαβιάρι. Χαβιάρι, special χαβιάρι ή χαβιάρι χαβιάρι. Special χαβιάρι. Εκείνο το χρωματιστό το πράγμα. Λοιπόν, να σου πω, κόκκινο ή μαύρο. Εγώ θα προτιμούσα κόκκινο, αλλά εξαρτάται από το γούστο σας. Και από την τιμή. Ναι. Είτε κόκκινο, είτε μαύρο, εξαρτάται από τι σας αρέσει παραπάνω. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συνταγή μας, ας πάμε σε ένα μικρό φιλμάκι να δούμε ακριβώς τι έχει να μας δείξει η Ρωσία όσο αφορά τα αξιοθέατα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Моя масленица, кремашейка, покатай-ка меня. Πολύ όμορφο πάντως. Μας εξηγεί ο Στέφανος, έτσι ακριβώς τη βλέπουμε στο βίντεο. Πολύ ωραία.
Πού είμαστε λοιπόν με τη συνταγή μας? Θα πούμε στην αρχή, αλλά να σου κρατήσω κάτι. Εκείνο που βλέπεις ότι είναι οι κρέπες. Είναι κρέπες, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Τις οποίες τις φτιάχνουν. Είναι... Πώς τα λέτε στην. Πλινή. Πλινή. Όλη αυτή την εβδομάδα τρώμε κρέπες. Γιατί όλη τώρα με παράψεις στην μοντέρνα κουζίνα, δεν φτιάχνουν τα πλινή, έτσι μικρά, τα οποία τα σερβίρουμε. Αυτό εντάξει, είναι ίσως η μοντέρνα εκδοχή. Μπορεί έτσι, ναι, 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 με ναι, ναι, τα μικρά αυτά και συνοδεύουμε το χαβιάρι μαζί με τα συνοδευτικά. Άρα, πλινή, να πούμε ότι παραδοσιακά υπάρχει και είναι μεγάλες κρέπες. Ναι, επειδή η κρέπα συμβολίζει τον ήλιο. Γι' αυτό τρώνε τις κρέπες την άνοιξη. Επειδή έρχεται η άνοιξη, έρχονται τα λουλούδια και η κρέπα συμβολίζει την άνοιξη. Είδες πράγματα. Ναι. Είδες. Θα τα πούμε και σε συνέχεια. Πάμε όμως να φτιάξουμε το μείγμα. Λοιπόν, έχω βάλει αλεύρι και τώρα θα χτυπήσω ένα αυγολάκι μέσα στην μέση. Αλεύρι, δεν ξέρουμε πόσο βάζουμε. Ή ένα περίπου. Ένα ας πούμε, περίπου. Τώρα, όσο μας παίρνει. Όσο μας παίρνει και το μας παίρνει. Ορίστε, να το βάλω στον καναθοδό. Ναι. Απλά εκεί που θα σου έφερνα είναι ένα σύρμα, αν σε βοηθάει, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και προτιμώ το πυρούνι. Ό,τι θέλει, όπως το κάνει στο σπίτι, ναι. Παραδοσιακός τρόπος, ναι, ναι. Είπαμε την πυρουνάκι μας, δηλαδή. Έτσι με έχει μάθει η γιαγιά. Λοιπόν, θα ρίξω και λίγο αλάτι. Και λίγο αλάτι. Ορίστε. Ναι, λίγο αλάτι, έτσι. Ναι. Έτσι, οκ. Okay. Και τώρα. Ναι, πολύ ελάχιστη. Λες που το βάζετε, ναι, και στα αλμυρά και στα γλυκά τη ζάχαρη. Ναι, ελάχιστη ποσότητα. Ναι. Να υπάρχει ισορροπία. Να υπάρχει ισορροπία. Συμφωνώ. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Και το αλάτι στα γλυκά και λίγη ζάχαρη στα αλμυρά. Ναι. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, όπως είπαμε, ένα φλιντζανάκι γάλα. Ωραία. Και ένα φλιντζανάκι νερό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε πιο μικρή ποσότητα. Να φερώσεις το νερό, γιατί, ναι, όπως μου έχεις πει, πρέπει να είναι χλιαρό. Ναι, και τον... όχι βαριά. Όχι υπερβολικά ζεστό. Γιατί, ναι, μετά. Για να μην σου κάνει κόμπους, μάλλον το, για να μην σου φτιάξει αυτό. Και θα ψηθεί το αυγό. Γιατί μπορεί, ναι, να ψηθεί το αυγό μετά, ναι, όταν είναι πάρα πολύ ζεστό. Ναι, ακριβώς. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι έτσι καλή, ευχάριστη θερμοκρασία το μείγμα. Για να σηκωθεί ελάχιστα. Και το ανακατεύουμε έτσι απαλά, όμορφα. Ακούς και εσύ να φτιάξεις στο σπίτι τις κρέπες τώρα. Προς το παρόν τις τρώει. Τις απολαμβάνει. Ναι. Κρέπες είναι πολύ καλή, έτσι, λύση για κάθε μια κυρία. Για να μην γλιστράει. Ναι. Okay. Εγώ, για παράδειγμα, μπορώ να ετοιμάσω κρέπες από το βράδυ και το πρωί το σπίτι να μυρίζει αλμυρές κρέπες. Ωραία. Ή κρέπες με μέλι, όπως προτιμά ο Στέφανος, ή κρέπες με χαβιάρι, όπως το προτιμώ εγώ. Και με σοκολάτα, όπως το προτιμάω εγώ. Δηλαδή, εσύ, Αλιώνα, εσύ μεγάλωσες με κρέπες και χαβιάρι. Ναι. Τι ωραίος τρόπος να μεγαλώνει. Ακούστε για να μαθαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι. Οι κρέπες μπορούν να φαϊθούν και με πολλά τσίλικα. Μπορείς και με μαρμελάδα. Με πολλές διαφορετικές γεμίσεις. Ακόμα και τυράκι. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Θα το κάνεις και αλμυρό αυτό. Ομολογώ και εδώ στην Κύπρο, αγαπητοί μου Στέφανε, και τα μικρά παιδιά, οι περισσότεροι, να μην σου πω και τα μεγάλα παιδιά, προτιμούν τις κρέπες με διάφορους τρόπους και ειδικά γλυκές. Άστα. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και τα ανακατεύεις με το πυρουνάκι σου. Βλέπετε τόσο απλά, τόσο. Να πω έτσι κάτι το οποίο το ξέρεις, το φτιάχνεις με διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Η γιαγιά μου πάντως θα ήταν πολύ θυμωμένη αν θα με έβλεπε με ένα πυρούνι. Πώς το? Αυτή είχε ένα ξύλινο κουτάλι. Ξύλινο. Και με το κουτάλι, ναι. Ξύλινο, ξύλινο κουτάλι, ναι. Το οποίο είχε αυτή την οπαλή υφή. Ας πούμε έτσι. Ω, μπράβο. Ξέρετε, ήταν ξύλινο, ναι, κουτάλι, δεν φτιάχνει, ναι, τίποτα άλλο. Και, ναι, το ανακατεύει με το ψύχο τώρα, ναι, κουτάλι. Κάποτε, ναι, λέμε πολλές φορές εμείς χρησιμοποιούμε το σύρμα για να το ανακατεύει καλύτερα. Φυσικά, ναι, και πάλι, είπαμε. Ναι. Είναι θέμα εξέλιξης όλα. Ακριβώς, αυτά, τα βρήκαμε, ακριβώς, μετά και τα χρησιμοποιούμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ακόμα λίγο νερό και να μην. Ακόμα λίγο νεράκι θέλουμε να φέρω. Έχουμε εκεί. Έχει εδώ, όχι, στην Κανάδα. Να φέρω εγώ. Πολύ λίγο. Ναι. Λίγο νεράκι πολύ μέσα. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Ναι. Okay. Εντάξει. Τώρα. Λοιπόν. Τώρα. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το κουτάλι για να καταλάβω. Βεβαίως. Αν είμαστε. Αρκετά... Στην πυκνότητα που θέλουμε. Ακριβώς, ναι. Έτσι, φυσικά θα το δούμε και μετά στην πράξη. Έτσι, ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λάδι πότε βάζεις? Προς το τέλος. Είναι το τελευταίο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο. Μέχρι να δούμε κι εμείς λίγο εδώ τι γίνεται, Ανδριανή. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, μάλλον. Ναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Είμαστε κοντά, νομίζω, στο να αρχίσουμε με την πρώτη μας κρέπα να φτιάξουμε. Ναι. Να μας δείξεις εσύ την τεχνική σου.
Ωραία. Μείναμε στο μείγμα βασικά, κορίτσια, με τα βασικά υλικά εκτός από το λάδι. Ναι, έτσι. Ακριβώς, ναι. Άρα βάλαμε όλα τα υλικά με τον τρόπο σου με το πιρούνι, το έχεις κάνει όλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Προσθέτουμε και το λάδι. Τώρα το οποίο λάδι μπορεί να είναι... Sunflower, ναι. Ένα σπορέλαιο, ένα άσπρο λάδι, ναι. Έτσι. Αλλά όχι ελαιόλαδο, θα έλεγα. Όχι, ναι. Επειδή δίνει μια έντονη μυρωδιά. Okay. Το τηγάνι μας πρέπει να είναι αρκετά ζεστό. Είναι ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό να είναι αρκετά ένα ζεστό. Ένα λεπτάκι να το βάλουμε εδώ να είναι κι άλλο ζεστό. Γιατί όταν από αυτές τις αισθήσεις που το βγάζουμε πίσω, σταματάει να λειτουργεί και η ασφάλεια. Λοιπόν, μόλις ζεστάθει αρκετά ζεστό, θα ρίξουμε μια ποσότητα μέσα. Την οποία συνήθως, Αλιώνα μου, όλοι μας καταστρέφεται η πρωτιά κάποιο λόγο. Ναι. Αυτό συμβαίνει για εσένα, φαντάζομαι. Ναι, έχουμε και παράδοση με την πρώτη κρέπα. Δηλαδή... Στα παλιά χρόνια η πρώτη κρέπα πήγαινε στους φτωχούς. Και ο φτωχός δηλαδή δεν καταλαβα, ήταν έξω περιμένε ή θα το έπαιρνε κάποιος, απλά έτσι λέμε. Ναι. Είναι η πρώτη του φτωχού για, με την έννοια εδώ ότι θα φαγωθεί έτσι στα πεταχτά. Ή και στα πεταχτά, αλλά εντάξει, στα παλιά χρόνια άφηναν και την κρέπα στο παράθυρο. Και ερχόταν κάποιος φτωχός κρυφά-κρυφά και την έπαιρνε. Έτσι. Ναι, πραγματικά γινόταν αυτό. Το ζήσες. Εγώ δεν, προσωπικά όχι, δεν το έχω ζήσει. Πολλές πραγματικά γίνονται, γιατί πολλές παραδόσεις λέμε, αλλά ίσως είναι παραδόσεις. Είμαι σίγουρη ότι γινόταν αυτό. Ναι. Επειδή οι κρέπες έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στην Ασία. Και επειδή εμείς οι πλούσιοι θα φάμε τις κρέπες κονικές, την πρώτη θα την αφήσουμε για το φαγητό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ωραία, τώρα παίρνω το τηγάνι, ελπίζω να είναι έτοιμο, να έχει καλή θερμοκρασία. Το φτωχό είναι, αλλά θα το βάλω. Λοιπόν, και συνήθως το κάνω. Με αυτό το τρόπο γεμίζω όλη την επιφάνεια. Ακριβώς, γεμίζω, νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Μπορεί να ρίξω έτσι μια σταγόνα γη για να κλείσει. Okay. Έτσι. Και αφήνω. Θέλεις. Όχι. Δεν θέλεις. Μου αρέσει έτσι. Ωραία. Ναι, μου αρέσει αυτή. Δεν επιμένω. Πράγμα που γίνεται, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό θα ζεσταθεί να πρωτοκοκκινήσει όπως φτιάχνουμε. Εν τω μεταξύ, φυσικά έχεις φτιάξει και ορισμένες εκεί και τις εφερές, να το πούμε και αυτό. Αλλά διαφορετικά είναι η φρέσκια και διαφορετικό να είναι στις προηγούμενες μέρες. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα, οι κρέπες του τσάρου. Τις έτρωγε πολύ ο τσάρος δηλαδή. Πιστεύω πως ναι. Έτρωγε πολύ χαβιάρι. Έτρωγε πολύ χαβιάρι. Ωραία. Εντάξει, θέλει ακόμα λίγο. Ναι, βέβαια. Για να ξέρει. Τις κάνουμε βασικά όπως τις γνωστές μας κρέπες. Κάποιος θα πει, ναι, κάνω μια κρέπα. Φυσικά η διαφορά είναι εδώ ότι δεν υπάρχει διαφορά. Τι λέω. Αφού ένα φλιτζάνι σχεδόν γάλα βάλαμε, ότι είναι βασική συνταγή κατά κάποιο τρόπο της κρέπας. Ωραία. Άρα φτιάχνουμε πλυνείς. Πλυνείς ρώσικα. Αυτές είναι οι κρέπες, οι πλυνείς. Μπλινί. Μόνο αυτά που λέμε τα μικρά, το οποίο κάνουμε, είπαμε εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ψήνονται αυτές εδώ, πιάτο υπάρχει εκεί, το χαβιάρι μας είναι εκεί. Άρα το θέμα είναι ψήσιμο και στήσιμο. Και τρώγονται. Μέσα παραδοσιακά δεν βάζετε τίποτα. Απλά είναι, τουλάχιστον για τις κρέπες του τσάρου δεν βάζανε. Αυτή ήταν η γέμιση. Τίποτα ωραία. Άλλο. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που εκεί θα γίνεται, εδώ πάμε στη σούπα δίπλα όμως, Αλιώνα. Η σούπα μας είναι πανέτοιμη. Και να πούμε ότι είναι όντως πανέτοιμη. Εκείνο που θα κάνουμε εμείς τώρα εδώ, πες μου ότι ονομάσαμε σούπα μανιταριό. Ναι. Αλλά μανιτάρια είδα σχετικά λίγα μες. Ναι. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερα. Θα μπορούσαμε, ναι, έτσι, μέχρι 300 γραμμάρια. Ξέρεις κάτι, όταν λέμε σούπα μανιταριό, περιμένεις να δεις μανιτάρια μέσα. Μόνο μανιτάρια. Ναι, το βασικό υλικό. Αλλά εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς εντάξει, έτσι. Ωραία. Το λοιπόν. Βασικό μας υλικό είναι λουβάνα, που δίνει αυτή την πλούσια γεύση και την πυκνότητα. Και μανιτάρια απλά δίνουν μια διαφορετική γεύση. Συμπληρώνουν την γεύση της λουβάνας. Ωραία. Η κρέπα μας είναι έτοιμη. Ωραία. Θα την αναποδογυρίσω. Έτσι όπως θέλεις. Μπράβο, τέλεια. Ομολογώ για κάποιο λόγο, επειδή, δεν ξέρω επειδή είναι φρέσκες, αλλά φαίνεται πολύ πιο ωραία αυτή. Ναι, επειδή είναι φρέσκια. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τη σούπα μας ότι θα την πλεντάρουμε. Ακριβώς, ναι. Είτε από πλέντερ, είτε πλέντερ χεριού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οτιδήποτε θέλουμε, γι' αυτό την αποσύρουμε από τη φωτιά και θα αρχίσουμε το πλεντάρισμα, έτσι, μη φοβάσαι. Όταν το μηχάνημα αυτό είναι μέσα στο περιεχόμενο εκεί, δεν έχει φόβο να πάει πουθενά. Άρα θα είναι μια βελουτέ σούπα, όπως είπες. Ακριβώς. Έτσι. Μια σούπα βελουτέ. Με την σούπα θα ξεκινήσουμε. Έτσι. Κάνει και θόρυβο.
Όταν αρχίσει και μαζεύει και λιώνει και πολτοποιεί, κάνει το θορύβο. Τέλεια. Στο σπίτι όλοι τρώνε σούπα από την έφαγωση. Τρώνε, όλοι, όλοι, όλοι. Και μάλιστα πολύ καλά, πολύ καλά. Σχεδόν κάθε μεσημέρι έχουμε σούπα. Και θα έλεγα να πω, σε αυτές τις σούπες σίγουρα η πυκνότητα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, έτσι, ναι. Άρα, την πορτοποιούμε τώρα και θα δούμε την πυκνότητα μετά, πώς το θέλουμε. Ναι. Και να δούμε πώς είτε με νεράκι. Ναι, ίζωμο. Ναι, ακριβώς, ίζωμο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο παχύρευστο, μπορούμε μόνο μάλλον να το κάνουμε πιο νερωτό, μάλλον. Ναι, εξαρτάται από εσάς. Αν δεν παίζουμε όμως την αναλογία από πριν και μας έρθει από αρχή έτσι λίγο πιο νερωτό, τι κάνουμε για να το φέρουμε έτσι στα γούστα μας. Υπάρχει λύση. Και ο πυκνή, βεβαίως, να αφήνουμε περισσότερο στη φωτιά, να εξαντλιστεί το νερό και να γίνει πιο μαχαιριστή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το λέμε χαμογελώντας, Αντριανή. Εγώ δεν μαγειρεύω σούπες, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, όμως είναι καλή ερώτηση, γιατί και τι φίλοι θα διερωτούνται καμιά φορά πώς μπορεί να κάνουμε τον αδάλο. Θα έλεγα να βάζω αλεύρι, να πούμε, κάτι τελείως άκυρο. Ναι, ακριβώς, το οποίο χαλάμε την συνταγή μετά. Λοιπόν, η γεύση εδώ, κανονικά δοκιμάσουμε, διορθώνουμε τη γεύση, αλάτι, πιπέρι και όλα αυτά. Σερβίρουμε όμως. Η γεύση προσαρμόζεται. Κοίταξε, θέλεις να σου πω ότι στο διάλειμμα τη δοκίμασα και μου άρεσε, τι να σου πω άλλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε. Για να δούμε εδώ τώρα. Κοίταξε, εσένα σ' αρέσει η πυκνότητα, θέλεις... Ναι, εμένα προσωπικά ναι. Έτσι. Ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτή η σούπα. Και εμένα. Δηλαδή να είναι και χορταστικές και... Ακριβώς. Σου δίνει αυτή την ευχάριστη γεύση, ευχάριστη γέμιση. Και δεν νιώθεις το στομάχι σου να είναι βαρετό. Ακριβώς. Ναι. Γιατί είναι όλα λαχανικά μέσα στην ουσία. Όλα λαχανικά, ναι. Η κάθε μια νοικοκυρά μπορεί να αφήσει την φαντασία της ελεύθερη, όπως λέω. Και να προσθέσει και άλλα λαχανικά και καρότο και μπρόκολο και οτιδήποτε. Ναι. Έτσι, λοιπόν, μου αρέσει. Ακριβώς έτσι θα το έκανα και εγώ. Ωραία. Είπα να βοηθήσω, Αντώνη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έκανα και έτσι. Τέλεια. Και η κρέπα μας, λοιπόν. Και εδώ θα κάνω την Λοιπόν, πλέπα. Πάμε για τις κρέπες. Εγώ νομίζω το βάλεις εδώ, να το βλέπουμε όλοι. Ναι, εδώ ναι, μπροστά. Ναι. Μπράβο, ναι. Έτσι, έτσι διπλώνω την κρέπα του τσάρου. Έχω κουταλάκι. Έχεις κουταλάκι, ωραία. Ναι. Και παίρνουμε χαβιάρι, πανάκριβο είναι δυνατόν. Κατά προτίμηση. Είπαμε όμως, μπορούμε να πάρουμε κόκκινο χαβιάρι. Το κόκκινο χαβιάρι βασικά είναι του Σολομού, εκείνο το λίγο πιο μεγαλουτσικό. Ναι. Που μπορούμε να πάρουμε και το χαβιάρι, γι' αυτό είναι πιο φθηνωμένο από το μαύρο εκείνο που πρέπει. Εμείς φέραμε ένα άλλο είδος, δεν είναι ακριβώς χαβιάρι, είναι κάτι άλλο. Πώς να το πούμε. Συνθετικό ίσως. Είναι μικρή μαύρη σβόλη, έτσι. Ναι, λοιπόν, εντάξει, okay. Ωραία. Να θα το σερβίσει εκείνο για να πάμε να δούμε και τα υλικά. Ναι. Ωραία. Έτσι έχω διπλώσει την κρέπα μας και στην άκρη βάζω το χαβιάρι. Και αυτός που τρώει την κρέπα βασικά διπλώνει, την διπλώνει και την Α, και το τρώω σαν έτσι απλά. Τόσο πολύ απλά. Τόσο απλά. Ναι, το γεύση του από το χαβιάρι το πραγματικό έχει μια γεύση έτσι, θαλασσινού μέσα και έτσι μια περίεργη ωραία γεύση, το οποίο είναι απλώνει, σε ανεβάζει στην ουσία. Είναι τρομερό, όντως. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τα υλικά της μανιταρόσουπας ακόμα μία φορά για να μην τα ξεχάσουμε. Ναι. Για να το δούμε λοιπόν. Ωραία. Ακόμη μια κρέπα. Πάμε να κάνουμε ακόμη μια κρέπα, βεβαίως, για να τη δούμε πώς γίνεται. Αυτό το βάλτε λίγο στην άκρη. Μπήκε μια δεύτερη. Ναι. Α, ωραία. Εγώ λέω τώρα, σαν άνθρωπος ξένος, ότι πέρα από το χαβιάρι θα μπορούσε να βάλω μέσα λίγο κρεμμυδάκι, λίγο μαϊτανό, λίγο λεμόνι. Ταιριάζει ή όχι? Για μένα. Καμία σχέση. Okay. Τυρί. Ναι, τυρί και ζαμπόν. Ναι. Και ζαμπό. Τυράκι, και ζαμπό. Ναι. Τυρί ταιριάζει πολύ, ειδικά το κρεμμόδι στερέ.
Ταιριάζει πάρα πολύ με το χαβιάρι. Μπλινέ έχουν πολλές γέμισες. Για παράδειγμα, φτιάχνουν ακόμα και με το κεϊμά. Με κεϊμά τυλίγουν πολύ όμορφα, απλά τυλίγουν με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Ή μπορείτε να πάρετε και αναρή, να την λιώσετε ελάχιστα με φρέσκια κρέμα, σταφυδάκια λίγο, βανίλια, ζάχαρη άχνη και είναι φανταστικό. Όπως τα μπουρέκια με αναρή. Στο βίντεο προηγουμένως είδα και με σαν γιαούρτι, τι είναι αυτό? Είναι σμετάνα, είναι sour cream. Μάλιστα. Όπως το γιαούρτι. Ναι. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Ναι. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Και το χαβιάρι μας εδώ. Το χαβιάρι μας εδώ. Θέλετε να δείξω και πώς τρώγεται, αγαπητή μου φίλη, όχι. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να δούμε και τα υλικά ακόμα μια φορά. Ναι, ωραία, τις κρέπες, ναι. Πάντως, πανέμορφα φαίνονται. Βέβαια. Πανέμορφα. Πάμε όμως να δούμε και έτσι λίγο παραδοσιακό ρωσικό χορό, αυτόν τη Σκαλίνκα, και να μας πεις μετά ακριβώς τι είναι. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε.
Λοιπόν, τι ωραίος χορός που ήταν. Ο Στέφας μας τραγουδούσε τη μουσική. Ρωτήσω, χορεύετε τέτοιο χορό? Α, χορεύαμε. Χορεύετε? Χορεύαμε, ναι. Την επόμενη φορά να μας χορέψεις, να δούμε. Α, δεν είμαι σίγουρη. Εντάξει, να μην σας πω. Θα έλεγα να χορέψουμε την Ανδριανή, αλλά η φάση είναι ότι αφού την είσαι σίγουρη, πώς θα είναι η Ανδριανή. Θα είμαι τρεις φορές πιο ευάλωτη. Υπάρχουν σχολές, συγγνώμη, που διδάσκουν αυτούς τους χορούς, ακόμη και στην Λευκοσία. Άρα, αν κάποιος θέλει να μάθει. Ακούς, Ακούω. Παραμάθουμε. Λέω να δοκιμάσουμε τα πιάτα μας πρώτα και μετά να πάμε και στο χορό μας. Πάτε. Ο Στέφανος Πραβολά, γιατί ξέρεις κάτι, καμιά φορά η γνώμη ενός παιδιού αξίζει πολύ περισσότερο από ένα μεγαλύτερο άνθρωπο. Γιατί είναι η αθώα που θα το πειθάει. Και ειλικρινής. Ναι, μπορεί. Άντε να δούμε την ανάσταση. Έλα, Στέφανη. Τι θα πεις? Για τη σούπα. Σούπα. Για τη σούπα, κουτάκι. Αλλά για τις κρέπες. Θα δοκιμάσεις σούπα να μας πεις? Δεν θα δοκιμάσεις. Αν δεν δοκιμάσει, πες μας. Θα δοκιμάσω εγώ τη σούπα τότε, μπορεί να την Αλιώνα μου. Ναι, φυσικά. Ο Στεφάνος τώρα λέει θα δοκιμάσει κρέπα, φαντάζομαι θα τη δοκιμάσει από μόνη της, είναι. Ναι, χωρίς χαβιάρι. Χωρίς χαβιάρι. Δεν τρως χαβιάρι. Και την τρως. Τελεία. Σε φτιάξε μια χαρά. Μέλι θέλεις ή δεν θέλεις? Δεν θέλει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, έλα δοκίμασε. Βλέπεις ότι είναι παχύρευστη μεν. Αλλά χορταστική δε. Ομολογώ ότι η δοκιμασία είναι. Δεν ξέρω αν τα τρώσει εσύ ή τέτοια φαγητά, αλλά είναι εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και κάτι για οποιαδήποτε εποχή, όπως είπες. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κρύα χώρα τέλος πάντων και τα τρώμε μόνο, σούπες μόνο το χειμώνα. Αλλά τρώγονται ειδικά έτσι όπως είναι ευχάριστα και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, ναι. Με μια ευχάριστη θερμοκρασία. Τέλεια. Αλιώνα μου, θα σε ρωτήσω. Εγώ αυτή τη φιγούρα τη ξέρω ως παπούσκα. Αλλά νομίζω πως κάνω λάθος. Να σας πω την αλήθεια, εκπλάγηκα πάρα πολύ όταν άκουσα αυτή την ονομασία στην Κύπρο. Εμείς αυτές τις κούκλες δεν ονομάζουμε μπάμπουσκα. Επειδή μπάμπουσκα στο ρωσικά σημαίνει γιαγιά. Αυτή η κούκλα ονομάζεται ματριώσκα. Και η ονομασία αυτή βγαίνει από τα αρχαία ρωσικά. Ματριώνα στα αρχαία ρωσικά σημαίνει όμορφη. Πανέμορφη. Πολύ, πολύ ωραία. Ναι. Και ξέρω πως η πιο μικρή μπαίνει στην πιο μεγάλη και... Ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που είναι μια μέσα στην άλλη? Να σας πω, ίσως τότε, στα αρχαία χρόνια... Υπονοεί γενιά, ακριβώς, ναι. Υπονοεί γενιά σε ότι... γενιά. Ναι. Μητρότητας. Έχει σύμβολο μητρότητας, ότι μια γυναίκα πρέπει να κάνει αρκετά παιδιά και ότι ήταν έτσι... Και κάτι άλλο να ρωτήσω κι εγώ, μια και είναι θέμα που το βλέπω μπροστά μου. Δεν ξέρω, εγώ κάνω την απορία. Δεν είμαι μόνο για μαγειρική. Ελεύθερα. Υπάρχουν και μεγαλύτερες. Ναι, υπάρχουν και μεγαλύτερες. Ότι υπάρχει και πιο πολλά. Ακριβώς. Δεν είναι ένας αριθμός συγκεκριμένος. Όχι, δεν είναι. Αλλά οι πιο ακριβές είναι οι μικρότερες. Έτσι, επειδή θέλουν πολύ περισσότερη τέχνη για να φτιαχτούν οι μικρότερες. Σωστό. Και νομίζω ότι έχει και. Μικρότερες, οι οποίες ανοίγουν ακόμα ακριβώς, και μπαίνει μια μέσα στην άλλη. Ναι. Έτσι, μικροσκοπικές, πραγματικά μικροσκοπικές και είναι πολύ ακριβές. Πες μας και λίγο εσύ, Στέφανε μου, για την εμπειρία σου στην Κύπρο που ζεις, που μεγάλωσες, που γεννήθηκες, αν δεν κάνω λάθος εδώ. Ναι, ο Στέφανος έχει γεννήθει στην Κύπρο. Και τους φίλους σου. Έχω αρκετούς φίλους, μπορώ να πω, που αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αγαπημένο μας άθλημα πάντα το ποδόσφαιρο. Κυπριακό στοιχείο. Μας αρέσει να βλεπόμαστε συχνά, επειδή έχω και ένα φίλο που το λένε Μιχάλη. Είμαστε από 2 χρόνια φίλοι και για μένα είναι ο πιο άξιος φίλος. Μα τι γλυκός που είσαι, πολύ γλυκό. Από 2 Μιχάλη. Θα χαρεί. Και ξέρω ότι μιλάς και πολλές γλώσσες, άρα είναι κάτι που θα το βοηθήσει και στο μέλλον πάρα πολύ, στις σπουδές του, στην καριέρα που θα κάνει, που είναι κάτι πολύ όμορφο. Πάντως είναι πολύ όριμος η ηλικία του. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τον Αντώνη, μιας και είναι Κύπριος καθαρά, δεν είχες σπουδάσει ή είχες πάει στη Ρωσία? Όχι, καμία σχέση. Επειδή μιλάμε για φαγητό. Εντάξει, εκ των υστέρων μετά. Για φαγητό. Ότι δυσκολεύτηκες να αντιληφθείς, όχι εδώ στην Κύπρο, στο Μαγειρεδία Αλιώνα, μιλώς για τη Ρωσία. Ναι. Δυσκολεύτηκες ή όχι? Καθόλου. 2 εβδομάδες την πρώτη φορά που πήγα, αλλά 3 κιλά. Τόσο εύκολα. Ναι. Ωραία. Ήμουν πολύ εύκολο στο φαγητό, άρεσε μου πάρα πολύ. Ξεκιώθηκα. Δεν βρήκες κάτι δύσκολο? Τίποτα απολύτως. Είπαμε ότι έχουμε πολλά κοινά στην κουζίνα.
εντάξει. Και τα υπόλοιπα ήταν και δοκιμή. Και εγώ και πολλά κοινά και στη θρησκεία και στη λατρεία του Χριστού. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστούμε. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα δοκιμάσω την κρέπα, θα δοκιμάσουμε τώρα αργότερα εμείς να δούμε πόσο τέλεια είναι. Εγώ δεν φάω κρέπα του τσάρου τώρα, πώς θα καταλάβω ότι θα νιώθει ο τσάρος. Σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και ειδικά τον Στέφανο που έτσι μας μίλησε από την ψυχή του. Και απολαμβάνει τις κρέπες ακόμη. Απολαμβάνει, είναι άλλο επίπεδο ο Στέφανος, εντάξει. Ευχαριστούμε Στέφ και σένα που μας έδειξες και εσύ το δικό σου άγγιγμα. Ευχαριστούμε και εμείς τους χορηγούς μας, τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ευχαριστούμε και την εταιρεία GS Europe Practices και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Καλό σας απόγευμα.